blog Ελευθερία, τίποτα ελευθεριακός και βρίσκομαι στο γραφείο του Γιάννη Ραχιώτη για να κάνουμε μια κουβέντα γενικά για την εργασία του, για το τι πιστεύει για την αριστερά, πώς βλέπει τα πράγματα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είσαι καλά. Χαίρομαι που θα κουβεντιάσουμε μαζί. Να είσαι καλά. Κάποια θέματα κοινά ενδιαφέροντα. Ήθελα να σε ρωτήσω καταρχήν γιατί σπούδασες νομική, τι σε προσέλκυσε σε αυτήν. Ίσως διαφορετική λόγη από αυτούς που φαντάζεσαι. Εγώ όντας ήδη στο αριστερό κίνημα από τα μαθητικά μου χρόνια και καταγόμενος και από ένα μικρό χωριό της ορεινής Λαγωνίας, είχα πλήρη συνείδηση ότι δεν θα έχω βοήθεια ή μέσο ή οτιδήποτε τέτοιο στο να κάνω κάτι, οπότε τα νομικά και πιο πολύ η δικηγορία φαινόταν σαν ένας δρόμος που θα μπορούσες χωρίς βοήθεια να μπορέσεις να δουλέψεις. Αυτός ήταν ο βασικός λόγος για τον οποίο επέλεξα την νομική. Σε σχέση βέβαια και με το εξεταστικό σύστημα που υπήρχε τότε, το οποίο δεν έδινε πολλές και διαφορετικές επιλογές, ήταν πολύ λίγες οι επιλογές που υπήρχαν. Σε περάσω τώρα λίγο σε ένα άλλο θέμα. Ήσουν για χρόνια στο ΚΚΕ. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω πότε έφυγες, γιατί και πώς βλέπεις το ΚΚΕ σήμερα. Μπήκα το 1976, έφυγα το 1989, δεν έφυγα στην ακρίβεια, διαγράφτηκα από το ΚΚΕ. Διαγράφτηκα γιατί όντας στέλεχος της ΚΝΕ δεν αποδέχτηκα τη διάλυση της ΚΝΕ που αποφάσισε τότε το ΚΚΕ επειδή είχε διαφορετική πολιτική γραμμή από το ίδιο. Αυτό ήταν και ο λόγος που με διέγραψαν από την κομματική οργάνωση που ανήκω. Όσον αφορά το πώς το βλέπω σήμερα το ΚΚΕ, ναι. 20 χρόνια αργότερα, 23 από τότε, θα έλεγα ότι το πρώτο χαρακτηριστικό του είναι η υποκρισία. Ότι δεν πιστεύει αυτά που λέει το ΚΚΕ. Λέει συνθήματα για τα οποία, με τα οποία θα μπορούσες εύκολα να συμφωνήσεις και κάθε φορά που του δίνεται η ευκαιρία αποδεικνύει ότι όχι μόνο δεν πιστεύει αυτά που λέει, πράττει ακριβώς τα αντίθετα με τα λαϊκά συμφέροντα. Ενδεικτικά μπορώ να αναφέρω τη στάση του στην κυβέρνηση Τσανετάκη που θα μείνει στην ελληνική ιστορία ως παράδειγμα προδοσίας των συμφερόντων των εργαζομένων από ένα κόμμα που υποτίθεται ότι τα εξέφραζε. Τα πολύ πρόσφατα που σχετίζονται με την ανάγκη εξόδου της χώρας από το ευρώ, που ενώ υποκριτικά επί 35 χρόνια ισχυρίζεται ότι πρέπει να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μόλις άρχισε να διαμορφώνεται ένα ρεύμα υπέρ της εξόδου της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ευρώ, βγήκαν με σύνθημα ότι θα ήταν καταστροφή να φύγουμε από το ευρώ και μετά τις ευχαριστίες του Βενιζέλου προς τον Παπαρίγα στη Βουλή το άλλαξαν στο εντός εισαγωγικών πιο επαναστατικό τι ευρώ, τι δραχμή στον καπιταλισμό για τους επαναστάτες ίδια είναι τα νομίσματα. Έτσι, ουσιαστικά δηλαδή συσκοτίζοντας και υπονομεύοντας την προσπάθεια να ακολουθήσει η χώρα μια ανεξάρτητη οικονομική πολιτική, έστω και στα πλαίσια του καπιταλισμού, μάλιστα, σε πρώτη φάση. Θα σου πω τώρα μερικά ονόματα, έτσι. Αβραάμ Λισπέρογλου, που κατηγορήθηκε ότι ήταν στην αντικρατική πάλι. Αλέξανδρος Ζωτόπουλος, στις 17 Νοέμβρη. Παναγιώτης Μασούρας, συνωμοσία πυρήνων φωτιάς. Χρήστος Κορτές, στον επαναστατικό αγώνα. Θέλω να σε ρωτήσω, τι σε κάνει να έχεις υποστηρίξει ανθρώπους από ομάδες που για την κρατούσα πολιτική και πολιτική αντίληψη, αλλά και για ένα μέρος της κοινής γνώμης, θεωρούνται εντός ή εκτός εισαγωγικών τρομοκρατικές. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι η ιδιότητα του μέλους ή του αρχηγού ή οτιδήποτε ανάλογο για τα ονόματα που αναφέρεις αποδόθηκε από τις κρατικές αρχές. Οι ίδιοι ποτέ δεν αποδέχτηκαν κάτι τέτοιο και σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό έγινε δεκτό και από τα δικαστήρια. Δηλαδή αυτό που αποδίδεται από τις αρχές ως συμμετοχή ή ως ιδιότητα σε κάποιο κατηγορούμενο δεν σημαίνει καθόλου ότι είναι η αλήθεια και πρέπει να εξετάζεται πολύ σοβαρά και η δικιά του θέση απέναντι στην κατηγορία.
Ειδικά για το παράδειγμα για το Λεσπέρογλου, θα έλεγα ότι αθώθηκε ήδη από τον Βικτόρ Κοτό και ποτέ δεν προέκυψε η πανικρή του σχέση με την οργάνωση που αναφέρεις. Επίσης για το Γιωτόπουλο, νομίζω ότι σήμερα είναι αρκετά φανερό ότι το αρχηγικό μοντέλο που πλάσαραν οι αρχές για αυτή την οργάνωση μάλλον δεν ανταποκρίνεται στα πράγματα. Για το υπόλοιπο της ερώτησής σου, θα ήθελα να πω ότι οι οργανώσεις που αναφέρεις έχουν μια ειδοποιώ διαφορά. Οι δύο πρώτες προέρχονται από το χώρο της άκρας αριστεράς και εμφορούνται εν πολλής από μια μαρξιστική προσέγγιση στην ανάλυση τους, με τις αποκλίσεις βέβαια και της διαφορετικής εποχής που υπήρξε κάθε μία από αυτές, ενώ οι άλλες δύο είναι σε γενικές γραμμές, θα έλεγε κάποιος, αναρχικής κατεύθυνσης, με πολύ διαφορετικές αποκλίσεις η κάθε μία από αυτές. Οπότε δεν μπορεί κάποιος να αναζητήσει μια ενιαία θέση για να αξιολογήσει όλα αυτά τα σχήματα λαϊκής αντιβίας που υπήρξαν τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα. Άρα βρίσκεις ιδεολογικές διαφορές ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες, αφετηρίες τουλάχιστον. Ναι, βέβαια. Οι δύο από αυτές προέρχονται από την άκρα αριστερά, οι άλλες δύο από τον λεγόμενο αρχικό χώρο. Επειδή αναφερόμασταν τώρα στις οργανώσεις αυτές, θέλω να σε ρωτήσω τι είναι τρομοκρατία για σένα. Τι σημαίνει τρομοκρατία? Τρομοκρατία είναι ένας όρος λάστιχο, θα έλεγα, που τον χρησιμοποιεί εκάστοτε κρατούσα ελίτ για να προσδιορίζει και να συγκεκριμενοποιεί τις ένοπλες αντιδράσεις των θυμάτων της, των υπηκόων της. Ναι. Άρα με μια λέξη είναι ένοπλη αντιβία στην εκάστοτε κρατούσα ελίτ. Αυτό χαρακτηρίστηκε πάντα στην τρομοκρατία, είτε χαρακτηρίζουν οι Ισραηλοί τους Παλαιστίνιους, είτε η αστική τάξη της Ελλάδας τη 17 Νοέμβρη, είτε οι Ισπανοί τους Βάσκους και ούτω καθεξής. Άρα θεωρείς ότι η τρομοκρατία είναι ένας όρος φτιαγμένος από την αστική τάξη και το πολιτικό σύστημα? Και ρευστός. Παίρνει περιεχόμενο ανάλογα με τον εκάστοτε αντίπαλο της αστικής τάξης. Το κρίσιμο είναι ότι συνήθως τον χρησιμοποιούν για να προσδιορίσουν ένοπλες αντιστάσεις. Ναι. Έτσι. Δεν ισχύει πάντα. Σε ορισμένες περιπτώσεις προσδιορίσαν ως τρομοκρατία και μη ένοπλες αντιστάσεις. Και μάλιστα έχουν διαμορφώσει ένα νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα ώστε να μπορούν να εντάξουν στην τρομοκρατική δραστηριότητα ακόμα και δράσεις μη ένοπλες που γίνονται στα πλαίσια διαδηλώσεων. Άρα καταλαβαίνω ότι είναι πολύ εύκολο να χαρακτηριστεί κάποιος ως τρομοκράτης. Ναι, αρκετά. Αρκετά εύκολο στο βαθμό που θέλει να αντισταθεί έμπραχτα και να βάλει εμπόδια στη πολιτική των ελίτ. Ήθελα να σε ρωτήσω αν στη νομική επιστήμη υπάρχει ο όρος πολιτικό έγκλημα και αν ναι, ποια στοιχεία το απαρτίζουν? Υπάρχει πολύ παλιά, από τον καιρό της Γαλλικής Επανάστασης και μετά στα συντάγματα αρκετών χωρών υπάρχει η έννοια του πολιτικού εγκλήματος. Είναι και αυτή μια ρευστή πολιτική έννοια. Αλλάζει ανάλογα των εποχών, δηλαδή. Ακριβώς. Θα μπορούσα να πω ότι αρχικά θεσπίστηκε ως ένδειξη επιοίκειας στον πολιτικό αντίπαλο, δηλαδή η μεταχείριση του πολιτικού αντίπαλου επιφυλασσόταν από τα συντάγματα επιοικέστερη σε σχέση με τους λεγόμενους κοινούς ποινικούς εγκληματίες. Στο ελληνικό σύνταγμα μια χαρακτηριστική διαφορά ήταν ότι δεν προβλεπόταν θανατική ποινή για το πολιτικό έγκλημα
και θεσπιζόταν και εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι σήμερα υποχρέωση του κράτους τα πολιτικά εγκλήματα να δικάζονται από μεικτά ορκωτά δικαστήρια. Αυτή την πρόβλεψη την έχουν εκμηδενήσει πλήρως στην πράξη, θεωρώντας ότι όλες οι πολιτικές δραστηριότητες που τυποποιούνται ως εγκλήματα, ότι δεν είναι πολιτικά εγκλήματα. Έχουν αναπτύξει διάφορες θεωρίες για να το υποστηρίξουν αυτό, που οι οποίες χοντρικά τείνουν στο να θεωρήσουν ότι το μόνο πολιτικό έγκλημα είναι το επιτυχημένο πραξικόπημα. Καμιά άλλη πολιτική δράση που την τυποποιούν ως αδίκημα δεν την αναγνωρίζουν ως πολιτικό έγκλημα, ούτε καν το λεγόμενο τρομοκρατικό αδίκημα του άρθρου 187α του ποινικού κώδικα, που ο ορισμός που του δίνει ο ποινικός κώδικας μετά την τελευταία τροποποίηση είναι απολύτως πολιτικός. Δηλαδή, ενώ χρησιμοποιούν απολύτως πολιτικά κριτήρια για να προσδιορίσουν μια συμπεριφορά ως έγκλημα, ταυτόχρονα αυτές τις ίδιες συμπεριφορές αρνούνται να τις χαρακτηρίσουν ως πολιτικά εγκλήματα. Πλέον, δηλαδή, αυτή η συνταγματική πρόβλεψη είναι ένα κενό κέλυφος. Θα παραμείνω λίγο στο θέμα. Θέλω να σου διαβάσω δύο σημεία από απαγορεύσεις σου στη δίκη της 17 Νοέμβρη. Είχες πει στο ένα μέρος: αυτό που δικάζεται εδώ δεν είναι ένα απομεινάρι του παρελθόντος, αλλά θα αναπτύσσεται πάντα όπου υπάρχουν οι συνθήκες. Το δεύτερο είναι ότι η αριστερά που ξέραμε μέχρι τη 17 Νοέμβρη ήταν η αμυντική αριστερά, η αριστερά της αθωότητας. Η 17 Νοέμβρη είναι η επιτιθέμενη αριστερά. Είναι ο κυνηγημένος που αποφασίζει να γίνει κυνηγός. Και θέλω να σου κάνω δύο ερωτήσεις πάνω σε αυτό. Η πρώτη είναι τι εννοείς ως συνθήκες, και η δεύτερη είναι ποια κομμάτια της αριστεράς θα χαρακτηρίσεις ως αμυντικά και ποια ως επιθετικά. Είναι δύο διαφορετικά θέματα που καλύτερα να τα πιάσουμε ξεχωριστά. Δεν έχουν κοινά μεταξύ τους, αλλά δεν πρόκειται για το ίδιο ζήτημα. Όσον αφορά το πρώτο θέμα, τι είναι αυτό που γεννάει τις ένοπλες αντιστάσεις. Κατά τη γνώμη μου, οι ένοπλες αντιστάσεις θα υπάρχουν όσο υπάρχουν οι φτωχοί, όσο υπάρχουν προβλήματα, όσο υπάρχουν η ανάγκη εξέγερσης για την επίλυση των προβλημάτων των φτωχών. Από αυτή την άποψη, όπως ήδη νομίζω έχει αποδειχθεί πλέον, οι ένοπλες αντιστάσεις των φτωχών δεν είναι μια διαστροφή κάποιων διαστραμμένων ηγετών ή κάποιων νεαρών που βρίσκονται σε παράκρουση, αλλά είναι ένα πράγμα που τον γεννάει ο καπιταλισμός με την πολιτική του και με την ασφυξία που δημιουργεί κατά περίοδους στους φτωχούς. Αυτή την έννοια έχει και αυτό που είπα, γιατί τότε, αν θυμάσαι, παρουσιαζόταν η 17 Νοέμβρη ως μια συμμορία διαστραμμένων δολοφόνων. Σε αυτή την άποψη που πλασαριζόταν τότε, απαντούσαμε αυτή τη θέση. Μάλιστα. Όσον αφορά το δεύτερο ζήτημα, είναι πολύ μεγαλύτερο ζήτημα, το ζήτημα του τι είναι η αριστερά στην Ελλάδα, πώς λειτουργήσε. Ποια είναι η αμυντική, ποια είναι η επιθετική αριστερά. Θα έλεγα ότι η ελληνική αριστερά ήδη από τη δεκαετία του 40 στερεί το φιλοδοξίας. Δεν είχε τη φιλοδοξία να κυβερνήσει αυτόν τον τόπο, να εφαρμόσει ένα πολιτικό πρόγραμμα υπέρ των εργαζομένων, υπέρ της εργατικής τάξης, να εφαρμόσει αυτά που ευαγγελιζόταν. Αν κοιτάξει κάποιος τη συμπεριφορά της ελληνικής αριστεράς όπως εκφράστηκε κυρίως από το ΚΚΕ και πριν και μετά τη διάσπασή του 1968, μετά τη διάσπασή του και από τις δύο τάσεις που προέκυψαν από αυτή τη διάσπαση, αλλά και την ΕΔΑ σαν με τοπικό σχήμα εν μέρη του παράνομου Κομμουνιστικού Κόμματος, θα δει ότι η προσπάθειά τους ήταν να ενταχθούν στο πολιτικό σύστημα, να βρουν ένα
ένα ζωτικό χώρο μέσα στο σύστημα, να τους αναγνωρίσει στην ακρίβεια η αστική τάξη. Ένα ζωτικό χώρο, ένα ποσοστό δηλαδή, μέσα στο οποίο θα μπορούσαν να επιβιώσουν. Αυτό κατά τη γνώμη μου ήταν το maximum της φιλοδοξίας τους και όπως καταλαβαίνεις αυτό είναι μια έλλειψη φιλοδοξίας εν τέλει, είναι μια ητοπάθεια που όταν κοιτάξεις από αυτή τη σκοπιά την πολιτική τους καταλαβαίνεις και τα σφάλματα που κάνανε και γιατί δεν, αξιοποίησαν τις ευκαιρίες, τις πολιτικές ευκαιρίες που τους δόθηκαν να αλλάξουν την κατάσταση σε αυτόν τον τόπο και να βάλουν τα πράγματα σε μια άλλη τροχιά. Νομίζω ότι ακόμα και η κορονίδα της αντίστασης της αριστεράς στον ελληνικό καπιταλισμό, εμφύλιος πόλεμος, κοιτάχτηκε από την πλευρά της με τον τρόπο που περιγράφω. Δεν μπορούσε να διακρίνεις μια απλή και σαφή απόφαση να πάρουν την εξουσία για να τη χρησιμοποιήσουν προς όφελος των εργαζομένων. Αυτό συνειδητοποιήθηκε σιγά σιγά από διάφορα κομμάτια αριστερών διανοουμένων και νέων που πήραν μια απόσταση από αυτό που ήταν η κατεστημένη αριστερά και είχαν και τα πνευματικά εργαλεία για να την αξιολογήσουν και για να σκεφτούν διαφορετικά. Έτσι αναπτύχθηκαν διάφορες ομαδοποιήσεις, οι οποίες επιδίωκαν μια πιο επιθετική συμπεριφορά. Μια συμπεριφορά δηλαδή που θα έχει τη φιλοδοξία της ανατροπής του συστήματος στην πράξη και όχι στα λόγια. Κατά τη γνώμη μου, η σημερινή κατεστημένη αριστερά εξακολουθεί να διέπεται από αυτή ακριβώς την αντίληψη, γι' αυτό πιστεύω ότι είναι και καταδικασμένη. Επειδή το πες αυτό, η σημερινή, όπως τη λες, αμυντική κατεστημένη αριστερά, είναι και εντός και εκτός κοινοβουλίου. Θα έλεγα ότι με βεβαιότητα μπορεί να το πει κάποιος για τα κοινοβουλευτικά τμήματα της αριστεράς, δηλαδή για το ΣΥΡΙΖΑ και για το ΚΚΕ, νομίζω ότι οι φιλοδοξίες τους εξαντλούνται στο να είναι ενδοσυστημικά τμήματα της αριστεράς. Βεβαίως αριστερά, αλλά στα πλαίσια του συστήματος. Τα τμήματα που είναι εκτός κοινοβουλίου, ίσως ακόμα δεν είχαν την ευκαιρία να δώσουν τις εξετάσεις τους, θα έλεγα. Πιστεύω ότι μέσα σε αυτά τα κομμάτια της άκρας αριστεράς που βρίσκονται εκτός κοινοβουλίου υπάρχουν πραγματικά ριζοσπαστικές δυνάμεις. Δεν ξέρω αν ισχύει για το σύνολο αυτού που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε άκρα αριστερά, αλλά για κάποια κομμάτια του σίγουρα μπορώ να το πω ότι πρόκειται για ριζοσπαστικές δυνάμεις που με πραγματική θέληση να αλλάξουν τα πράγματα. Η τρομοκρατία εντός εκτός αγωγικών συνδέεται κατά κύριο λόγο με την αριστερά. Υπάρχουν παραδείγματα δεξιάς τρομοκρατίας, είτε εγχώρια, είτε και μη εγχώρια. Το πιο κλασικό παράδειγμα, νομίζω, δεξιάς τρομοκρατίας είναι η κρατική τρομοκρατία. Νομίζω είναι σαφές αυτό. Εγώ το εννοούσα από ομάδες. Ναι. Τώρα, αν πάμε στις μη κρατικές ομάδες που ασκούν τρομοκρατία στον χώρο της άκρας δεξιάς, υπάρχουν αρκετές και στο παρελθόν που δεν ήταν τόσο αναπτυγμένοι αστυνομικοί μηχανισμοί ώστε να έχει κρατικοποιηθεί επαρκώς η τρομοκρατία και η καταστολή από την πλευρά των ελίτ. Ήταν, θυμίζω, τους αγανακτισμένους πολίτες που σπάζαν κεφάλια των αριστερών που είχαν την ευκαιρία να το κάνουν αυτό με κορυφαία παραδείγματα όπως αυτό του Λαμπράκη. Μετά τις τελευταίες δεκαετίες μάλλον, οι αστυνομικοί μηχανισμοί έχουν αναπτυχθεί τόσο πολύ στην Ελλάδα ώστε να μην χρειάζονται τη συμπληρωματική μορφή της συγκαλυμμένης ακροδεξιάς τρομοκρατίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και τέτοιοι μηχανισμοί που έχουν τέτοιες δράσεις που πλην όμως κυρίαρχες ελίτ δεν τις χαρακτηρίζουν ως τρομοκρατία, δηλαδή
όταν μια ομάδα της Χρυσής Αυγής βγαίνει στον δρόμο και μαχαιρώνει μετανάστες, προφανώς ασκεί τρομοκρατία. Αυτό όμως μεταφράζεται στον κυρίαρχο πολιτικό λόγο ως αγανακτισμένοι και φοβισμένοι Έλληνες, οι οποίοι μπορεί να συμπεριφέρθηκαν υπερβολικά σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Μάλιστα. Ακριβώς γιατί είναι σύμμαχη δύναμη. Γνωρίζεις αν υπάρχουν καταγγελίες ανθρώπων που ισχυρίζονται πως παρακολουθούνται από τις διοικητικές αρχές λόγω των πολιτικών τους πιστεύω. Ναι. Θα έλεγα ότι και μόνο η ιστορία των υποκλοπών επί Καραμαλή και Βουλγαράκη, όπως και παλιότερα τέτοια περιστατικά, πλην από αυτό, απέδειξαν με πληρότητα ότι παρακολουθούνται οι επικοινωνίες χιλιάδων ανθρώπων, θα έλεγα, στην Ελλάδα πλέον. Και κατά πλειοψηφία, όπως έδειξαν και οι λίστες που δημοσιεύτηκαν τότε, με τις παρακολουθήσεις που έκανε βέβαια η Αμερικάνικη Πρεσβεία στη συγκεκριμένη περίπτωση, πλειοψηφία ήταν άνθρωποι του αναρχικού χώρου ή της άκρας αριστεράς. Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι διαφημίζουν οι ίδιοι, μέσω κυρίως των ελεγχόμενων μνημείων, σήμερα παρακολουθούνται χιλιάδες άνθρωποι με τη χρήση της τεχνολογίας που υπάρχει και την διαφημίζουν κιόλας ως πολύ αποτελεσματική στην παρακολούθηση των επικοινωνιών. Θα έλεγα ότι θεωρητικά υπάρχει ένας δικαστικός έλεγχος σε αυτές τις επίσημες υποκλοπές ή παρακολουθήσεις. Στην πράξη όμως θα ήθελα να πω ότι είναι τυπικός οι εγκρίσεις των αστυνομικών υποκλοπών, όταν θέλουν να είναι νόμιμες βεβαίως, έχουν γίνει βιομηχανικές εντελώς και πρακτικά δεν εξετάζεται τίποτα. Δίνουν άδεια για οποιαδήποτε υποκλοπή όταν τους ζητηθεί. Επιπλέον δεν στερούν από ό,τι φαίνεται και στις φυσικές παρακολουθήσεις. Πάρα πολλοί άνθρωποι, ειδικά στον αρχικό χώρο, παραπονούνται για παρακολούθηση των σπιτιών τους ή των μετακινήσεών τους από αστυνομικά όργανα. Κατά καιρούς υπάρχει μεγαλύτερη έξαρση, άλλοτε περιορίζεται κάπως το φαινόμενο, αλλά εν τέλει μιλάμε ότι επανερχόμαστε στο παλιό αστυνομικό κράτος που ήξερε αυτός ο τόπος, με την ειδοποιώ διαφορά της τεχνολογίας. Mm. Έτσι, ότι αυτά που έκανε ο Χαφιές της γωνίας που παρίστανε ότι πουλάει κουλούρια ή λαχεία, τώρα μπορούν να τα κάνουν ηλεκτρονικά και ενδεχομένως και πιο αποτελεσματικά. Θα φανεί αυτό. Μια και μιλήσαμε τώρα για αυτό το θέμα, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Γιατί πιστεύεις πως οι άνθρωποι που βρίσκονται στα ΜΑΤ και στις υπόλοιπες κατασταλτικές δυνάμεις συνεχίζουν να υπερασπίζονται μια πολιτική κατάσταση που στρέφεται και εναντίον τους? Νομίζω ότι οι απαντήσεις είναι γνωστές από αιώνες. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα σε αυτό. Οι άνθρωποι πρώτα απ' όλα υπηρετούν το θεσμό στον οποίο ανήκουν, τον μηχανισμό στον οποίο επέλεξαν, είτε για οικονομικούς λόγους είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, δεν έχει πια σημασία. Υπηρετούν όμως τον μηχανισμό στον οποίο ανήκουν. Ειδικά οι άνθρωποι που ανήκουν στους κατασταλτικούς μηχανισμούς που τους παρέχεται η δυνατότητα να ασκούν εξουσία, την εξουσία ενδεχομένως να δέρνουν, να διατάσσουν, να ελέγχουν, οτιδήποτε. Νομίζω ότι αυτό είναι που κυριαρχεί στη συμπεριφορά τους και όχι το αν παίρνουν πολλά ή λίγα χρήματα. Πιστεύω ότι υπάρχουν κομμάτια στους κατασταλτικούς μηχανισμούς που θα δεχόνταν να παίξουν το ρόλο τους και χωρίς χρήματα ακόμα. Ήθελα να σε ρωτήσω αν έχεις βρεθεί ποτέ στη Γαδά ως συλληφθείς, όχι για να υπερασπιστείς κάποιον που έχει συλληφθεί. Ναι, πρόσφατα συνέβη και για τελευταία φορά.
Ναι. Όταν κάναμε μια... ανοίξαμε ένα πανό αλληλεγγύης μαζί με άλλους 8 συναδέλφους μπροστά στην Τούρκικη Πρεσβεία, αλληλεγγύη σε 39 συναδέλφους μας που συνελήφθησαν με διοικητική κράτηση στην Τουρκία απλώς και μόνο επειδή ήταν υπερασπιστές κουρδικών υποθέσεων. Και γι' αυτό το λόγο το τοπικό ανάλογο των τουρκικών αρχών συνέλαβε εμάς και μας κράτησε για μερικές ώρες, γιατί αυτό δεν ήταν από καμιά διάταξη παράνομο. Ήταν η πιο νόμιμη διαμαρτυρία που μπορούσε να γίνει. Τώρα θα σας περάσω ένα άλλο θέμα. Θεωρείς πως η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δι' την νομισματική είναι μια ρεαλιστική προοπτική? Θα έλεγα ότι εδώ που έφεραν τη χώρα, όλες οι προοπτικές που έχει δεν μπορεί παρά να είναι επώδυνες, αλλά μια έξοδος από το ευρώ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα δημιουργούσε κάποιες προοπτικές. Δεν μπορώ να φανταστώ ή να δω οποιαδήποτε προοπτική επίλυσης των περίπλοκων προβλημάτων που μας δημιούργησε η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ περισσότερο στο κοινό της νόμισμα στο πλαίσιο της. Δηλαδή, στον χώρο που δημιουργήθηκαν τα προβλήματα, δεν νομίζω ότι επιδέχονται επίλυση πλέον. Από αυτή την άποψη το θεωρώ αναγκαίο να φεύγαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το κοινό νόμισμα. Από το κοινό νόμισμα ενδεχομένως θα μπορούσε και η ίδια η ευρωπαϊκή ελίτ να μας αποβάλει, με καταστρεπτικούς όρους όμως για μας. Νομίζω ότι το αν θα ωφεληθεί μια χώρα από την αλλαγή νομίσματος είναι προεχόντως πολιτικό ζήτημα. Θα μπορούσε να ωφεληθεί, αλλά θα ήθελε και την κατάλληλη πολιτική διαχείριση, δηλαδή την κατάλληλη κυβέρνηση εν τέλει. Όσον αφορά την αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως θεσμό συνολικά, νομίζω ότι μόνο όφελος θα μπορούσε να υπάρχει. Σε ένα σημείο της ομιλίας σου για την παρουσίαση του βιβλίου του Τάκη Φωτόπουλου, «Η Ελλάδα ως προτεκτοράτο της περιεθνικής ελίτ, η ανάγκη για άμεση έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για μια αυτοδύναμη οικονομία», είχες πει το εξής. Να κλείσω με ένα ερώτημα που πιστεύω ότι παραμένει για απάντηση. Ποιο θα είναι το πολιτικό υποκείμενο που μπορεί να εφαρμόσει πολιτικές σαν αυτές που προτείνει ο Τάκης Φωτόπουλος στο βιβλίο του, που θα τις συνδέσει με ένα ευρύτερο όραμα, μια συνολική πρόταση, που θα κινητοποιήσει το λαό προκειμένου να αντέξει την αυτονόητη πίεση και τα αντίμετρα των δυτικών δυνάμεων? Φυσικά δεν μπορεί να είναι κάποια από τα σημερινά κόμματα της Βουλής. Έχεις απαντήσει σε αυτό το ερώτημα? Ποιος μπορεί να είναι ή ποιοι μπορεί να είναι? Δυστυχώς η ερώτηση δεν ήταν ρητορική. Δυστυχώς απηχούσε τον πραγματικό προβληματισμό μου, δηλαδή ότι πράγματι δεν ξέρω ποιο θα μπορούσε να είναι το πολιτικό υποκείμενο μιας ριζικής αλλαγής που την, κατά τη γνώμη μου, την έχει ανάγκη η χώρα. Αυτό που θα μπορούσα να προσθέσω αυτή τη στιγμή, ένα χρόνο αργότερα από όταν έγινε αυτή η συζήτηση, ίσως και περισσότερο, είναι ότι τώρα πια, αυτό που δείχνουν τα πράγματα, νέο πολιτικό υποκείμενο στην Ελλάδα μπορεί να φτιαχτεί μόνο στο πλαίσιο μιας εξέγερσης. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε την πολυτέλεια μιας ήρεμης διαδικασίας, ήρεμης πολιτικής διαδικασίας, η οποία θα δώσει ως αποτέλεσμα κάποιο πολιτικό μόρφωμα που θα έχει και την νομιμοποίηση και την ισχύ για να μπορέσει να βγάλει τη χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να τη βάλει σε μια διαφορετική τροχιά, έστω και στα πλαίσια του καπιταλισμού. Είχες λάβει μέρος πρόσφατα στην παρουσίαση ενός βιβλίου που εξέταζε ένα κωβικό σημείο αντιπαλότητας μεταξύ μαρξισμού και αναρχισμού, την ύπαρξη όχι ενός μεταβατικού σοσιαλιστικού κράτους. Από την τοποθέτησή σου με αφορμή το λόγο βιβλίο, κατάλαβα πως είσαι υπέρ μιας πρακτικής σύμπραξης ακροαριστερού και αναρχικού χώρου στο εγχώριο αντισυστημικό πεδίο. Γιατί πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει αυτό και τι θα πρότεινες προς αυτή την κατεύθυνση? Έχεις κάνει κάποιες σκέψεις γι' αυτό?
Πιστεύω ότι στις παρούσες συνθήκες είναι αναγκαία άνοχη η κοινή δράση, τουλάχιστον η παράλληλη δράση όλων των αντισυστημικών δυνάμεων που έχει αυτός ο τόπος. Σε αυτές τις δυνάμεις, κατά τη δικιά μου άποψη, εντάσσονται οι δυνάμεις των αρχικού χώρου και ένα σημαντικό ποσοστό των δυνάμεων της άκρας αριστεράς. Ενώ αντιθέτως, όπως είπα και σε μια προηγούμενη ερώτησή σου, δεν εντάσσονται δυνάμεις της κοινοβουλευτικής αριστεράς, άσχετα το αν χρησιμοποιούν τον επαναστατικό βερμπαλισμό, γιατί όπως σου προείπα δεν θεωρώ ότι ανταποκρίνεται πράγματι στην πολιτική τους βούληση ή στην πολιτική τους πρακτική. Όσον αφορά τώρα αυτές τις δυνάμεις που εγώ θεωρώ ότι δρώντας παράλληλα θα μπορούσαν να αποτελέσουν τον κορμό ενός αντισυστημικού ρεύματος, πιστεύω ότι ο αναρχικός χώρος έχει διαμορφωθεί σαν τον πιο ακμαίο πολιτικό χώρο που υπάρχει στην Ελλάδα, μιλώντας με όρους πολιτικού ακτιβισμού κυρίως. Συσπυρώνει νέο κόσμο, συσπυρώνει κατά συντριπτική πλειοψηφία παιδιά από τα πιο φτωχά στρώματα του πληθυσμού. Δεν είναι ένα ρεύμα διανοωμένων ή φοιτητών πλέον. Ένα σοβαρό κομμάτι του είναι πολύ καλά αγιωμένο σε κοινωνικές ομάδες ή σε συγκεκριμένες πόλεις ή γειτονιές και παίζει σημαντικό ρόλο μέσα σε αυτές. Έχει μια πανελλαδική δικτύωση, έχει μια εσωτερική δυνατότητα επικοινωνίας παρόλες τις όποιες διαφορές που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των ομάδων του. Μπορεί να συμπεριφερθεί δηλαδή και συμπεριφέρεται νομίζω ως πολιτικός χώρος. Ταυτόχρονα έχει κινηματική και συγκρουσιακή εμπειρία και μπορεί να υλοποιήσει και στο δρόμο ένα πολιτικό σχέδιο. Από αυτή την άποψη και δεδομένης της κάποιας μαζικότητας που έχει πλέον, μιλάμε για αρκετές χιλιάδες ανθρώπων, αποτελεί πράγματι μια κρίσιμη αντισυστημική μάζα. Μάζα με την έννοια της κρίσιμης μάζας και χωρίς να ενέχει καμιά έννοια υποτίμησης αυτό που λέω των ανθρώπων του αναρχικού χώρου. Το σοβαρότερο μειονέκτημα που έχει, το οποίο είναι και θεωρητικό αλλά και πρακτικό στις παρούσες συνθήκες, είναι η αδυναμία επεξεργασίας ή η άρνηση επεξεργασίας ενός πολιτικού σχεδίου που να στοχεύει σε κάποια συγκεκριμένα πολιτικά αποτελέσματα. Δηλαδή, η άρνηση ενδεχομένως να κάνει ένα βήμα πέρα από την επαναστατική πράξη. Έτσι, να αναπτύξει δηλαδή το ανάλογο πολιτικό σχέδιο που θα μπορεί να δώσει ένα πολιτικό αποτέλεσμα. Ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά νομίζω ότι υπάρχουν και στην άκρα αριστερά, σε ένα κομμάτι της άκρας αριστεράς, παρόλο που προέρχεται από την μαρξιστική κομμουνιστική παράδοση και όπως και να το κάνουμε ένα κομμάτι της είναι κουρασμένο από τις πολλαπλές αποτυχίες και ματαιώσεις που γνώρισε αυτός ο χώρος. Όμως δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε το ότι είναι φορέας μιας πολύ μεγάλης πολιτικής εμπειρίας, φορέας αρκετών συγκρούσεων και πραγματικού ενδιαφέροντος για τα προβλήματα των φτωχών και των εργαζομένων σε αυτή τη χώρα και με πραγματική διάθεση για να υπάρξει μια άλλη προοπτική στην ελληνική κοινωνία. Από αυτή την άποψη, χωρίς να σπαταλάει κανείς το χρόνο του σε συγκλήσεις οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθούν και θέλουν κατανάλωση πάρα πολύ χρόνο που καλύτερα να τον διαθέσουμε στο κίνημα, αυτό που θα έπρεπε να γίνει είναι να αξιοποιήσει ο ένας τον άλλον. Ναι. Να πάρει ο ένας από τον άλλον τα καλά του. Ακριβώς, και να λειτουργήσουμε παράλληλα
χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να υπογράψουμε οποιαδήποτε συμφωνία ή να δεσμευτούμε για ένα απότερο μέλλον. Ναι. Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε παράλληλα και νομίζω ότι η ίδια η ζωή μας το επιβάλλει. Φαίνεται αυτό στις κινητοποιήσεις ότι πρακτικά δρούμε, δεν θα έλεγα όμοια, αλλά δρούμε παράλληλα και αυτό πρέπει να κάνουμε και να το γενικεύσουμε. Και το βλέπεις πολύ περισσότερο στις μικρές πόλεις που εκεί και οι δυνάμεις του αναρχικού χώρου και οι δυνάμεις της άκρας αριστεράς ουσιαστικά δρούν σαν ένας χώρος. Γιατί είναι τα ίδια τα μικρά μεγέθη που τους επιβάλλουν να το κάνουν αυτό και οι άνθρωποι βρίσκουν τον κοινό λόγο και την κοινή πράξη για να δράσουν και να πάρουν πρωτοβουλία στον χώρο τους. Νομίζω ότι προς τα εκεί πρέπει να αναζητήσουμε το μέλλον ενός αντισυστημικού κινήματος στην Ελλάδα. Έχουμε χρόνο, πιστεύεις, για κάτι τέτοιο? Γιατί ο χρόνος έχει πυκνώσει πολύ εναντίον μας. Μάλλον όχι πολύ χρόνο. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Όταν ήσουν στο ΚΚΕ, είχες ασχοληθεί καθόλου με την αναρχική θεωρία ή ήξερες κάποια πράγματα? Όχι, και θεωρώ και ακόμα δεν ξέρω πολλά πράγματα. Δηλαδή μετά ασχολήθηκες μετά την διαγραφή? Πιο πολλοί οι εμπειρίες μου είναι, είναι βιωματικές θα έλεγα και όχι θεωρητικές. Άλλωστε δεν θεωρώ τον εαυτό μου διανοούμενο. Ναι. Θεωρώ ότι είμαι άνθρωπος της πράξης περισσότερο, με την έννοια ότι κάνω μια συγκεκριμένη δουλειά κάθε μέρα, προσπάθησα να υπερασπίζομαι ανθρώπους από το, τη δικιά μας την όχθη και οι εμπειρίες και τα βιώματά μου προέρχονται από αυτή τη σχέση που περιγράφω και την όποια προσωπική μου συμμετοχή στο κίνημα. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι αυτά που συζητάμε τώρα, τουλάχιστον από την πλευρά μου, είναι αντικείμενο κάποιας θεωρητικής μελέτης. Η προσέγγιση μου λοιπόν και στον αναρχικό χώρο και στον χώρο της άκρας αριστεράς σχετίζεται με αυτό που κατόρθωσα να εισπράξω εγώ από τα δικά μου βιώματα. Θα σε ρωτήσω κάτι που έχει να κάνει με τη δουλειά σου. Θα μπορούσες να υπερασπιστείς τον οποιοδήποτε κατηγορούμενο, ό,τι και αν έχει κάνει, ή βλέπεις τη δικηγορία σου προσφορά σε κάποιον σκοπό? Αν για παράδειγμα ζητούσε τη νομική σου συνηγορία ένας χρυσαυγίτης που είχε κατηγορηθεί ως τρομοκράτης, θα τον υποστήριζες? Αυτό είναι ένα ερώτημα που μπαίνει πολύ συχνά σε δικηγόρους και ακόμα πιο συχνά σε δικηγόρους της ριζοσπαστικής όχθης, να το πω κάπως έτσι γενικά. Είναι πολύ δύσκολο, έως αδύνατο θα έλεγα, να υπερασπίσεις ανθρώπους της αντίθετης όχθης από τη δικιά σου. Δηλαδή, και αντίθετη όχθη σημαίνει ανθρώπους που δεν διαφωνείς απλά με την πράξη τους, αλλά διαφωνείς συνολικά με το πολιτιστικό, αισθητικό, αξιακό και πολιτικό τους πρόταγμα. Όταν δηλαδή είναι τελείως εχθρικό για το δικό σου αξιακό σύστημα αυτό που απηχούν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό δεν μπορείς να το υπερασπίσεις ούτε ως δικηγόρος κατά τη γνώμη μου, όπως δεν μπορείς και να το προσεγγίσεις υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα. Οπότε σε κάθε περίπτωση είσαι τοποθετημένος σε μια όχθη. Νομίζω ότι αυτό μέσα στις άκρες ισχύει για όλους τους νομικούς που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο αριστερό δημοκρατικό χώρο. Θα έλεγα από εκεί και πέρα βέβαια ότι δεν είναι καθόλου απαραίτητο να συμφωνείς με τους ανθρώπους που υπερασπίζεσαι. Οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη της υπεράσπισης όταν βρίσκονται σε μια πολύ δυσχερή θέση, όπως είναι η θέση του κατηγορούμενου, η θέση του θύματος της κρατικής καταστολής. Και αυτό είναι κάτι που ένας δικηγόρος έχει υποχρέωση να το κάνει, είτε πρόκειται για πρόσωπα που αντιμετωπίζουν την ποινική καταστολή για πολιτικούς λόγους είτε για βιωτικούς λόγους, όπως ένας άνθρωπος που κλέβει ή πουλάει ναρκωτικά ή σκοτώνει κάποιον ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν μια υπεράσπιση όταν βρίσκονται σε μια δυσχερή κατάσταση. Όπως πρέπει να έχουν μια θεραπεία όταν αρρωσταίνουν ανεξάρτητα από το τι πιστεύουν ή αν έγιναν υπέτειοι, αν θέλεις, της αρρώστιας, υπήρξαν υπέτειοι μάλλον της αρρώστιας που έπαθαν.